συνεχίζουμε. Όπως θα ευθυμίστε, από όλη εκείνη την περιπέτεια των δύο προφητών, οι οποίοι κατέδειξαν τον Αντίχριστον ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας, αλλά είναι πλάνος και ολετήρ. Και ο Αντίχριστος τους εφώνευσε, έκανε πόλεμο μαζί τον, τους ενίκησε και τους εφώνευσε, και συνεχίζουμε, και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη. Ώστε το πτώμα αυτών ερήφθη στην πλατεία της πόλεως της μεγάλης, η οποία αλληγορικά καλείται, αυτό θα πει πνευματικά, Σόδωμα και Αίγυπτος, στην πόλη εκείνη στην οποία εσταυρώθη και ο Κύριος, με τον χαρακτηρισμόν πτώμα δείχνει τη μανία και το μίσος του θηρίου, δηλαδή του Αντιχρίστου, κατά των δύο προφητών. Η δε έκθεση των σωμάτων των εις την κεντρική πλατεία της πόλεως δείχνει τον άκρον εξευθελισμόν, και μάλιστα θα διαρκέσει 3,5 ημέρες. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταχειρήσεως που θα κάνει ο Αντίχριστος εις τους δύο προφήτας, να τους φωνεύσει και να πετάξει τα σώματά των, τα πτώματά των, όπως τα λέγει, εις την πλατεία της Ιερουσαλήμ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, της πόλεως, επί 3,5 ημέρες, θα είναι πολλαπλά. Πρώτον, οι χαλαροί χριστιανοί, αυτοί που κατέχονται από την δειλία, και είναι το φοβερότερο αμάρτημα, αγαπητοί μου, η δειλία. Σας το λέγω εκ προημίων, θα αργήσουμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα αργήσουμε. Εγώ δεν βιάζομαι να ζήσω, παιδόνο. Εδώ θα λέγω σιγά σιγά, βήμα-βήμα, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ερμηνεύοντάς το. Πρώτο Θεός, θα δούμε ότι της δε δειλής το μέρος αυτών, εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Βάζει και τους φαρμακούς, βάζει και τους ανηθίκους, αλλά τους δειλούς τους βάζει πρώτους, για να δείξει ότι η δειλία είναι φοβερό αμάρτημα. Όταν πτωηθώ και αλλάξω στάση απέναντι στον Χριστό, παρακαλώ, ας προσέχουμε την δειλία, ας κάνουμε ασκήσεις στον εαυτόν μας, ώστε όταν θα έλθει ποτέ κάποιο φόβητρον που θα με πιέσει για να αποβάλω την πίστη μου, να μην το κάνω αυτό. Θα μου πείτε, ποιες είναι αυτές οι ασκήσεις που μπορώ να κάνω για να καταπολεμώ τη δειλία? Θα σας έλεγα, είναι πολλές. Είναι πολλές. Αν μας κλείσουν, δεν ξέρω, είναι ένα λάθος, και μας κλείσανε εδώ μέσα. Φύγαν όλοι, κάτι εμείς, δεν ξέρω, με κάτι σχολούμε, θα μας πει ο ύπνος σε μια καρέκλα. Και για μας τη μη ξυπνάμε και βλέπουμε ότι έφυγαν όλοι και έκλεισε ο ναός, κάνει κρύο. Τι θα κάνουμε? Θα βάζαμε τα κλάματα? Να είστε σίγουροι, κάποιοι θα βάζαν τα κλάματα. Θα πει κανείς, κλείστηκα μέσα. Κλείστηκα μέσα. Και τόσα άλλα χίλια πράγματα, στα οποία πρέπει διαρκώς να συνηθίζουμε. Διαρκώς να κάνουμε τεστ στον εαυτό μας. Μόνο και μόνο για να κατανικήσουμε οτιδήποτε θα στραφεί εναντίον μας, και να μην πέσουμε στη δειλία και χάσουμε τα πάντα. Οι δειλοί λοιπόν χριστιανοί, οι χαλαροί χριστιανοί, αυτοί θα πτωηθούν. Όταν θα δουν τους δύο προφήτας να φωνεύονται και να πετιώνται τα πτώματά των, και θα φτάσουν να αρνηθούν την πίστη των. Ξέρετε τι θα πούν?
θα πούν τελείωσε το παιχνίδι. Τελείωσε. Παρολίγο το είχαν πει και οι μαθητές του Χριστού. Το ενθυμίστε. Ο Θωμάς γιατί έφυγε? Ο Θωμάς έφυγε διότι είχε απογοητευτεί. Οι άλλοι μαθητές, ο Κύριος το είπε, είναι γραμμένο, όταν όλοι όμνιαν, όχι μόνο ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε μαζί σου, μαζί μου, και στο θάνατο και στη φυλακή, και στο θάνατο και στη φυλακή, είναι γραμμένο, αυτή τη νύχτα πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσανε τα πρόβατα. Όσο για τον Απόστολο Πέτρο που επέμενε, λοιπόν, πριν φωνάξει ο κόκορας, δυο φορές εσύ Πέτρο θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Αυτό έπαθαν οι μαθητές. Αυτό θα πάθουν τότε πάρα πολλοί χριστιανοί. Θα δουν τους δύο προφήτας να φωνεύονται, θα πούν τελείωσε το παιχνίδι. Πάει. Δεν έκαναν τίποτε. Τους εθαύμαζαν, τους επενούσαν, έλεγαν μαζί τους θα πάμε. Τώρα όμως που έγιναν αντικείμενο εκδικήσεως του Αντικρίστου, τα πέταξαν όλα. Είναι φοβερό. Προσέξτε το παρακαλώ. Ακόμα. Μάλιστα, όταν θα φτάσουν να αρνηθούν την πίστη του και θα είναι πολλοί. Θα δείτε γιατί είναι πολλοί, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, Λουκάς 18,8. Ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Όταν εγώ ξανάρθω στη γη θα βρω την πίστη. Πολλοί ακόμη από τους χαλαρούς χριστιανούς θα σκανδαλιστούν βλέποντας την εγκατάληψη των δύο προφητών υπό του Θεού, όπως σκανδαλίστηκαν πολλοί όταν είδαν το Μεσσία που έλεγε ότι είναι ο Μεσσίας επί του Σταυρού. Δεν θυμήθηκαν άραγε τον Ισαΐα τον προφήτη και τους άλλους προφήτας που εκεί ο προφήτης Ισαΐας ομιλεί περί των παθημάτων του Μεσσίου. Ουσιαστικά ξέρετε τι είναι αυτό? Τι είναι εκείνο που θα σκανδαλίσει? Ήδη σκανδαλίζει, αγαπητοί μου. Είναι το σκάνδαλο της ιστορίας και το σκάνδαλο του Σταυρού. Το σταυρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι. Και από τώρα σκανδαλίζει αυτό. Έχουμε δύο σκάνδαλα. Τρία σκάνδαλα. Το πρώτο σκάνδαλο είναι του Σταυρού. Το δεύτερο σκάνδαλο της ιστορίας. Και το τρίτο σκάνδαλο, ο μοναχισμός. Τρία σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Σταυρού είναι πως ο Μεσσίας ανεβαίνει επάνω εις τον Σταυρόν. Τον εγκατελείπει ο Θεός? Κοίταξε, έλεγαν οι σταυρωτές, οι ηθικοί αυτούργοι, οι άρχοντες. Κοίταξε, άλλους έσωσε. Τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού. Ας κατέβει λοιπόν από τον Σταυρό να δούμε και να πιστέψουμε. Ήσαν ικανοποιημένοι ότι ο Ιησούς δεν ήταν ο Μεσσίας. Οι ταλέποροι είχαν σταυρώσει το Μεσσία τον. Έτσι θα βλέπουν τότε τους προφήτες και θα λέγουν γιατί τους εγκατέλειψε ο Θεός. Θα βλέπουν τους δικαίους, τους αγίους μες στην ιστορία και θα λέγουν οι άνθρωποι γιατί τους εγκαταλείπει ο Θεός. Το σκάνδαλο του Σταυρού. Το μήνυμα του Ευαγγελίου, αγαπητοί μου, είναι σταυρικό. Είναι σταυρικό. Δεν είναι άνεση. Είναι μαρτύριο. Και συνεπώς ποιοι είναι εκείνοι που θα αντέξουν σε αυτό το σκάνδαλο του Σταυρού? Το σκάνδαλο της ιστορίας, γιατί ξέρω, έχετε τώρα απορία που το είπα. Το σκάνδαλο της ιστορίας είναι όταν βλέπουμε το κακό μέσα στην ιστορία να βασιλεύει, να οργιάζει και να μην επεμβαίνει ο Θεός. Λέμε, πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός, γιατί δεν επεμβαίνει, δεν βλέπει ο Θεός τι γίνεται? Είναι το σκάνδαλο της ιστορίας. Και το σκάνδαλο του μοναχισμού είναι ότι μοιάζει αφύσικη η ζωή του μοναχού. Αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Ωστόσο, οι ασεβείς θα χαρούν υπερβαλλόντως, όπως θα δούμε στη συνέχεια με κάποιες εκδηλώσεις των. Οι ευσεβείς και οι σταθεροί και με σταυρικό πνεύμα πιστοί θα δοξάσουν το Θεό για αυτή τη μαρτυρία των Αγίων του Θεού. Θα πούν οι δύο αυτοί Άγιοι έδωσαν τη μαρτυρία τους, εθανατώθησαν, δόξες των Άγιων Θεών, και θα αναμένουν
μεταπολής παραμυθίας και παρηγορίας και προσδοκίας τον Κύριον Ιησούν από τον ουρανό. Βλέπετε λοιπόν το ίδιο γεγονός με διαφορετικά αποτελέσματα στους ποικίλους ανθρώπους, στους χαλαρούς χριστιανούς, στους διώκτας και στους πιστούς. Αλλά ποια είναι όμως αυτή η πόλης, η μεγάλη, εις την οποία όλα αυτά θα διαδραματιστούν? Είναι η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί. Αν ρωτήσετε, είναι η γεωγραφική Ιερουσαλήμ ή μήπως είναι ψηλό ονόματι κάποια πόλη, αλλά δεν είναι όμως η Ιερουσαλήμ? Όπως επί παραδείγματι θα δούμε να αναφέρεται παρακάτω στα προσεχή θέματά μας η Βαβυλών, η Μεγάλη, η Πόρνη, αυτή που λέει με το κρασί της πορνείας της εμέθησε τους λαούς της γης. Ποια Βαβυλών? Πρώτα πρώτα ο Ιερός Ευαγγελιστής όταν έγραφε την Αποκάλυψη δεν υπήρχε η Βαβυλώνα. Πολλοί αιώνες πίσω η Βαβυλώνα ήταν κατεστραμμένη. Δεν υπήρχε. Ή το ασφαλώς είναι γνώση του Ιερού Συγγραφέως ότι η Βαβυλών δεν υπήρχε. Έχει μεταφορική σημασία. Εννοεί τη Ρώμη που μέθησε, λέει, μέθησε με το αίμα των Αγίων. Και δεν είναι παρά η διωγμή της Ρώμης που εξαπελίοντο τότε εναντίον των χριστιανών. Αλλά και όλες οι αντίθετες δυνάμεις είναι κάτω από την ονομασία Βαβυλών. Μήπως λοιπόν δεν είναι η Ιερουσαλήμ? Φαίνεται όμως ότι είναι η Ιερουσαλήμ. Αποσωρία περιπτώσεων ενδεικτικών. Καταρχάς ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, να γιατί διαβάζω τις γνώμες των πατέρων, και μάλιστα ξέρω ότι είναι κουραστικές οι γνώμες των πατέρων, αλλά τις διαβάζω για κατοχήρωση, για να μην πει κανείς ότι ερμηνεύω εγώ μόνος μου. Ο Θεός να φυλάξει, εγώ δεν ερμηνεύω τίποτα μόνος μου. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας: «Και άταφα αυτόν καταλήψει τα σώματα εν αυτή τη Ιερουσαλήμ», δηλαδή τη παλαιά και κατεστραμμένη, «ενή και ο Κύριος πέπονται». Κάνει και επεξήγηση, δηλαδή σε αυτή την πόλη την παλιά, την κατεστραμμένη, την κρεμισμένη από τους Ρωμαίους, ή σε αυτή την πόλη που ο Κύριος έχει πάθει, εν ταύτη ως έικε εις αυτήν, όπως φαίνεται, καθιστών τα βασίλεια κατά μίμηση Δαβίδ, ου ο Υιός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, κατά σάρκα γεγέννηται, ή να κάν τούτο, εαυτόν είναι τον Χριστόν πιστώσιτε, ο Αντίχριστος, πληρούντα δίθεν το προφητικό λόγιο των Φάσκων, το λέγον, αναστήσω την σκηνή Δαβίδ την πεπτοκίαν, θα σηκώσω την σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει, την πόλη δηλαδή, και τα κατεστραμμένα αυτής ανοικοδομήσω, όπερ πλανόμενοι Ιουδαίοι εις την εκείνου παρουσίαν εκλαμβάνουση. Θα εγκατασταθεί ο Αντίχριστος στα Ιεροσόλυμα, διότι θα πει στους Εβραίους ότι εγώ έρχομαι να πληρώσω την προφητείαν, αναστήσω την σκηνή Δαβίδ την πεπτοκυρίαν, και συνεπώς εγώ είμαι ο Μεσσίας. Πώς θα το αποδείξει αυτό? Πού θα είναι ο Αντίχριστος? Στη Νέα Υόρκη ή στη Μελβούρνη? Στα Ιεροσόλυμα θα είναι. Οπότε βλέπουμε ότι πρόκειται περί της παλαιάς πόλης, της συγκεκριμένης, αυτής της γεωγραφικής πόλεως, δεν είναι μεταφορική ονομασία, της πόλεως Ιερουσαλήμ. Σε αυτό δε ευωδώνουν και οι εξής θέσεις. Πρώτον, η όλη σκηνοθεσία της οπτασίας με την καταμέτρηση του ναού, ενθυμίστε από το περασμένο θέμα μας, είναι η πόλη στην οποία τώρα γίνεται όλο αυτό το θέατρο. Δεύτερον, ο χαρακτηρισμός της πόλεως ως Σόδωμα και Αίγυπτος. Έχει σημασία, αγαπητοί μου, το ότι είναι συγκεκριμένη η πόλη. Έχει σημασία διότι όταν αυτά τα βλέπουμε εμείς, ακόμα δεν τα είδαμε. Θα τα δούμε. Όταν δούμε, επί παραδείγματι, να κτίζεται ο ναός, τον οποίο θα κτίσει ο Αντίχριστος, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ποιο ναό, λέει, σε ποιο ναό θα μπει ο Αντίχριστος? Σε αυτόν που τώρα εδώ κάνουμε τις κατηχήσεις μας, στον ναό της Αναστάσεως? Α,
άπαγε, λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, άπαγε στο ναό του Θεού Αντίχριστος ποτέ. Αλλά σε ποιο ναό? Στο ναό του Σολομώντος που είναι γκρεμισμένος και θα τον κτίσει ο Αντίχριστος. Αλλά ο ναός Σολομώντος δεν θα κτιστεί σε άλλη πόλη, θα κτιστεί εκεί. Όταν αυτά τα δούμε, αυτά θα μας βοηθήσουν να κρίνουμε σαν σημάδια των καιρών. Έχουν πολύ σημασία αυτά. Δεύτερο λοιπόν, ότι χαρακτηρίζεται αυτή η μεγάλη πόλη ως Σόδομα και Αίγυπτος. Καταρχάς, γιατί λέγεται μεγάλη πόλη? Δια το μεγαλώνυμον της πόλεως. Όχι ότι είναι μεγάλη σε έκταση, η Ιερουσαλήμ δεν είναι μεγάλη πόλη, αλλά έχει το μεγαλώνυμον. Δηλαδή, όπως και η Αθήνα. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια, το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη πόλη. Δεν είναι μεγάλη πόλη δια τον πληθυσμό. Είναι μεγάλη πόλη δια το μεγαλώνυμον. Η Αθήνα, η αρχαία Αθήνα. Και εδώ η Ιερουσαλήμ. Η μία η πόλη της Σοφίας, η άλλη η πόλη από όπου βγήκε ο χριστιανισμός. Από όπου ο Κύριος του ουρανού και της γης ήλθε. Είναι λοιπόν μεγάλη ως μεγαλώνυμος. Γιατί όμως χαρακτηρίζεται η Ιερουσαλήμ ως Σόδομα και Αίγυπτος? Αγαπητοί μου, οι προφήτες χαρακτηρίζουν την πόλη Ιερουσαλήμ έτσι. Επί παραδείγματι, ο Ιερεμίας 23,14 λέγει: «Και γεννήθησαν οι πάντες», ποιοι, οι Ιεροσολυμίτες, «ως Σόδομα, και οι κατοικούντες αυτήν», ποια, την Ιερουσαλήμ, «ως Γόμορα». Ώστε λοιπόν οι προφήτες χαρακτηρίζουν την πόλη Σόδομα και Γόμορα. Και όταν την χαρακτηρίζει εδώ ο ιερός Ευαγγελιστής την Ιερουσαλήμ ως Σόδομα, και μάλιστα λέγει πνευματικός, δηλαδή αλληγορικός, εννοεί την Ιερουσαλήμ και όχι άλλη πόλη. Και τρίτον, η ρητή παρατήρηση του ιερού συγγραφέως ότι θα φωνευθούν εις την πόλη οι δύο προφήτες όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Κύριος εσταυρώθη εις τα Ιεροσόλυμα. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί μου, ότι η πόλη είναι η Ιερουσαλήμ. Αλλά μερικές χρήσιμες σκέψεις πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις. Η πόλη θα είναι η Ιερουσαλήμ, διότι σε αυτή την πόλη, κατά την ορθοτάτη παρατήρηση του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας, σας τη διάβασα προηγουμένως, θα ζητήσει να εγκατασταθεί ο Αντίχριστος, όπως σας είπα, δια να αποδείξει ότι είναι αυτός ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ακόμα, η πνευματική κατάσταση τότε της πόλεως θα είναι ως Σόδομα και ως Αίγυπτος. Γιατί σαν Σόδομα? Διότι απλούστατα εκεί θα υπάρχει πολλή αμαρτία. Πολλή αμαρτία. Γιατί σαν Αίγυπτος? Μεταφορικός, διότι η Αίγυπτος είχε βασανίσει τους Ισραηλίτες τότε, όταν είχαν μείνει 430 χρόνια στην Αίγυπτο. Τους βασάνισαν πολύ. Τους έβαζαν να κάνουν πληθιές, να χτίζουν σε βαριά έργα για να τους ξεκάνουν. Και γιατί τους εφοβούντο. Τους έριχναν τα αγόρια μέσα στον Νείλο ποταμό και άλλα πολλά. Όπως υπέφερε ο Ισραήλ από τους Αιγυπτίους, έτσι θα υποφέρει ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία, από τον παλαιό Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται Αίγυπτος. Θέλετε απόδειξη? Ο σιωνισμός, αυτό το εβραϊκό κατασκεύασμα που είναι απλωμένο σε όλη τη γη και έχει βάλει στόχο τους χριστιανούς σήμερα κρυφά, αύριο φανερά θα στραφεί εναντίον της Εκκλησίας ο σιωνισμός. Να γιατί χαρακτηρίζεται Αίγυπτος. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Αν τα διαβάσετε, αξίζει. Εκ πρώτης όψεως μοιάζουν σαν μυθόδι. Εκ πρώτης όψεως. Θα λέγε κανείς, άντε από εκεί τώρα, τι είναι αυτά? Βλέπουμε όμως, αγαπητοί μου, ότι πραγματώνονται αυτά.
Τα πρωτόκολλα λοιπόν των σοφών της Ιών, βιβλιαράκι που πουλιάται έξω, το βρείτε να το διαβάσετε, δεν είναι παρά ένας μακρύς κατάλογος προσπαθίας διαφθοράς των εθνών, να καταστρέψουν και να διαφύρουν τα έθνη. Όταν η τηλεόραση βάζει αυτά που βάζει, όταν υπάρχουν εκείνα που υπάρχουν στην ψυχαγωγία, στην πολιτική, στην οικονομία, παντού, στην εκπαίδευση, διαβάστε και θα εκπλαγείτε. Θα πείτε, μα γιατί να καταστρέψουν? Να χτυπήσουν τα έθνη σαν χταπόδι επάνω στο βράχο να μαλακώσει. Να παραλύσουν τα έθνη. Και τότε θα έρθει ο Αντίχριστος και θα πει, εγώ τώρα θα σας σώσω. Εγώ θα σας σώσω. Αφού πια αυτοί τα έθνη δεν θα μπορούν να αντιδράσουν σε τίποτε. Αντιθέτως, θα ζητούν ένα κυβερνήτη που να κυβερνήσει σε όλη τη γη, διότι η διαφθορά τους θα έχει φτάσει στο άκρο άωτο. Και σε αυτό θα έχουν δουλέψει οι σιωνιστές. Να γιατί χαρακτηρίζει, θα το πω άλλη μια φορά, η Ιερουσαλήμ, Σόδωμα και Αίγυπτο. Να διαφθείρει τον κόσμο και να επικρατήσει τον κόσμο. Σόδωμα, να διαφθείρει. Αίγυπτος, να επικρατήσει. Αν προσέξει κανείς λίγο, θα δει το γράμμα του κειμένου να του φωνάζει την πραγματικότητα. Και βλέπουση εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών, το πτώμα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση, και τα πτώματα αυτών ου καθίους ητεθήνε εις μνήμα. Και βλέπουν από τους λαούς, τις φυλές και τις γλώσσες και τα έθνη, το πτώμα των δύο προφητών τρεις ήμιση ημέρες, και δεν αφήνουν οι άρχοντες της πόλεως, ο Αντίχριστος, να ταφούν σε μνήμα. Η έκφραση λαών, φυλών, γλωσσών, εθνών προσφυλίσει στον προφήτη, που πολλές φορές την έχει την έκφραση αυτή, δείχνει το παγκόσμιο του πράγματος. Δηλαδή δεν είναι τοπικό το θέμα σε σχέση με εκείνα που σας είπα πρώτης ομιλίας στην απορία. Η Αποκάλυψη, αγαπητοί μου, είναι ένα βιβλίο παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Και βλέπουσι, ποιοι βλέπουν? Από τις φυλές, τους λαούς, τις γλώσσες και τα έθνη. Δηλαδή παγκοσμίως βλέπουν. Πώς βλέπουν? Αδιανόητο. Τώρα διανοητό. Το καταλαβαίνετε και μόνοι σας με την τηλεόραση. Αυτή η φράση, μερικά χρόνια πίσω, ήταν αδιανόητη. Αδιανόητη αυτή η φράση. Και θα μπορούσε να ερμηνευτεί ποικίλο τρόπο. Αλλά βλέπετε, κατά την ορθή παρατήρηση του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας, κάθε πράγμα που θα έρχεται θα κατανοείτε. Αυτό το σημείο ήλθε. Πώς θα βλέπουν οι λαοί και τα έθνη και οι γλώσσες, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να ακούστε, όχι θα διαβάσουν σε εφημερίδα, θα βλέπουν. Θα βλέπουν 3,5 ημέρες τα πτώματα των προφητών εις την πλατεία της Ιερουσαλήμ. Θα βλέπουν με τα μάτια τους. Πώς θα βλέπουν, αφού είναι όλη γη πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ, κάτι πώς? Με την τηλεόραση. Είναι καταπληκτικό. Αλλά ακόμα εδώ εκφράζει και τα αισθήματα του κόσμου που θα βλέπουν όλοι. Αν επί παραδείγματα, αγαπητοί μου, υπάρχει μια ποδοσφαιρική συνάντηση και έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν μου λέτε θα πήγαιναν όλοι στις τηλεοράσεις να ειδούν? Ασφαλώς ναι. Αυτό το ότι θα είναι όλοι κολλημένοι στις τηλεοράσεις τους και θα βλέπουν το γεγονός, αυτό εκφράζει τα αισθήματα του κόσμου που αναζητούν το θέαμα του φόνου των προφητών, αλλά και την έκθεση των πτωμάτων των εις την πόλη Ιερουσαλήμ.
αυτή η έκθεση των ατάφων πτωμάτων θα μείνει 3,5 μέρες, όσο αντιστοίχως και η μαρτυρία που διήρκησε των δύο προφητών 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια η μαρτυρία τους, 3,5 μέρες η έκθεση των πτωμάτων των στην πόλη Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικούντες επί της γης χαίρουσιν επ' αυτής και εφρανθίσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλεις, ότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Όχι ρε κακία, ο βάθος κακότητος. Όλοι οι κάτοικοι της γης, διά της τηλεοράσεως, όπως σας είπα, θα ειδούν και θα χαρούν και θα εφρανθούν, γιατί λέτε, επειδή απειλάγησαν από το βασανιστικό κήρυγμα, από το βασανιστικό κήρυγμα των δύο προφητών. Ώστε το κήρυγμα βασανίζει τις συνειδήσεις, το ελεκτικό κήρυγμα βασανίζει τις συνειδήσεις. Για παρατήρηση θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ. Ένας άθερος δεν έχει λόγους να ελεγχθεί. Ένας άπιστος, γιατί να ελεγχθεί? Αφού δεν ελέγχεται ο άπιστος και ο άθεος, τότε γιατί να βασανίζεται, αφού δεν πιστεύει στην κόλαση? Αγαπητοί μου, οι άθεοι δεν βασανίζονται, εξαπολύουν όμως αυτοί τον διωγμό εναντίον των χριστιανών. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν υπάρχει απόλυτος άθεος. Δεν υπάρχει απόλυτος άθεος. Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να πιστεύει. Μας έκανε ο Θεός για τον εαυτόν του. Είναι μια έφεση του αντιτύπου της ελλημήν εικόνας του Θεού, του αντιτύπου προς το πρωτότυπο. Αυτό δεν ξεριζώνεται. Αυτό είναι μέσα στην κατασκευή μας, μέσα σε αυτή την υφή μας. Έτσι εκείνος που διακηρύσει ότι είναι άθεος, στην πραγματικότητα στο υποσυνείδητό του διατηρεί έναν φόβο. Και όταν βλέπει ότι απειλάγει από τον φόβο αυτόν, χαίρει. Και ασκεί τον διωγμόν ακριβώς για να απαλλαγεί από τον φόβο. Αυτή είναι η ψυχολογία του αθέου ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστική η παρατήρηση ότι οι κάτοικοι της γης θα ανταλλάξουν δώρα μεταξύ τους. Σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει. Αρχίζω λοιπόν να αποκτώ αυτή την εμπειρία ότι ο άθεος δεν δίδει εσκατολογική διάσταση στην ιστορία. Η ιστορία υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε. Δεν υπάρχει τέλος του κόσμου, τέλος της δημιουργίας δια των άθεων. Αυτό είναι το πρώτο λάθος του αθέου. Και το δεύτερο λάθος, η πραγματικότητα της Αναστάσεως των νεκρών. Εάν μου πείτε δεν το πιστεύουν, μα και το πρώτο δεν πιστεύουν. Αλλά είναι τα δυο τεράστια λάθη τους. Πάντως, όλες οι ενέργειες των αθέων κινούνται με προοπτική τη διαγραφή αυτών των δυο. Η Ανάσταση για αυτούς, όταν θα γίνει, θα είναι η μεγαλύτερα έκπληξης. Γι' αυτό εξεπλάγησαν όταν στην τηλεόραση πάλι, αγαπητοί μου, θα ειδούν τους δύο προφήτες να αναστείνονται. Διότι ενώ θα τους βλέπουν στην τηλεόραση πεθαμένους, πεταμένους, εκεί ξαφνικά, διότι ο Θεός θα έχει έτσι προνοήσει, να είναι κολλημένα τα μάτια τους στην τηλεόραση για να το δουν. Και εκεί ξαφνικά θα ειδούν τους δύο προφήτες, ενώ θα πίστευαν ότι θα είχαν βρωμήσει, να στέκονται στα πόδια τους όρθιοι. Φοβερό αυτό. Η μεγαλύτερα έκπληξη που θα μπορούσε να υποστεί ένας άθεος. Και μετά τα 3,5 ημέρες, να μείνω στο σημείο αυτό, γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, εις αρίθμους ημέρας της έτεση της αυτών προφητείας θυσίν νεκροθέντες πάλιν αναστήσονται. 3,5 ημέρες εις άριθμες, με τα 3,5 χρόνια που είχαν κηρύξει, και αφού νεκρώθηκαν πάλι θα αναστηθούν.
Αυτές οι 3,5 μέρες των προφητών που έμειναν νεκροί είναι περίπου ο χρόνος της Αναστάσεως του Χριστού. Πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς και έστησαν επί τους πόδας αυτών. Όλη η φρασιολογία μας ενθυμίζει το γνωστό όραμα του προφήτου Ιεζεκίλ, αυτό που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, που είναι στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, η προφητεία, που λέγει «Και προφήτευσα, καθότι είναι τίλα τόμη και εισήλθεν εις αυτούς τα κόκαλα που ήσαν σκορπισμένα στην πεδιάδα, και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα, και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών». Προσέξτε, εδώ μια ερμηνευτική παρατήρηση για να σας βοηθήσω, αγαπητοί μου, να καταλαβαίνετε την Αγία Γραφή όσο είναι δυνατόν. Οι προφητείες, σας έλεγα την περασμένη φορά, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχουν εξαντληθεί. Του ότι η φρασιολογία του Ιερού Ευαγγελιστού είναι παρμένη από τον Ιεζεκίλ, σαν να μας λέγει «Το κλειδί μου αναγνώστε, το κρατώ στην τσέπη μου, μόνο προσέξτε να το βρείτε». Εκεί ο Ιεζεκίλ λέει το εξής: «Είδες, άνθρωπε, ανθρώπου, είδες πως εστάθηκαν και σηκώθηκαν τα κόκαλα αυτά τα γεγυμνωμένα, όρθιοι άνδρες, έτοιμοι, με νεύρα, με σάρκα, με οστά και λοιπά, με σάρκα και λοιπά, είδες, έτσι θα σας βγάλω από τα μνήματα και θα σας φέρω εις την γη της επαγγελίας». Οι Εβραίοι πως ερμηνεύουν? Οι Εβραίοι ερμηνεύουν αλληγορικά και λένε: «Η επιστροφή των Εβραίων, που θα είναι ένα είδος αναστάσεως, που θα γυρίσουν πίσω στην πατρίδα των, την Παλαιστίνη». Αγαπητοί μου, ο Θεός χρησιμοποιεί την ιστορία για να εξυπηρετήσει οπωσδήποτε ιστορικά σημεία. Δεν μένει ποτέ ο Θεός στην ιστορία. Οι προφητείες έχουν τυπολογικό χαρακτήρα. Προσέξτε, θα το επαναλάβω. Έχουν τυπολογικό χαρακτήρα. Ξεπερνούν την ιστορία. Ποια ιστορία? Τη συγκεκριμένη, τα συγκεκριμένα γεγονότα. Την ξεπερνούν και έρχονται εις τα έσχατα. Διότι τον Θεόν λίγο τον ενδιέφερε η περίπτωση να γυρίσουν οι Εβραίοι πίσω στην Παλαιστίνη. Τον ενδιέφερε ως μικρή προφητεία. Τι? Ότι αφού πραγματώθηκε η επιστροφή από την αιχμαλωσία των Εβραίων στην Παλαιστίνη, τότε κατά μείζωνα λόγο θα επαληθευθεί και η Ανάσταση των νεκρών από τα μνήματα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε: «Μην απορείτε, μην θαυμάζετε, ότι έρχεται ώρα που θα ακούσουν οι νεκροί στους τάφους την φωνή του Υιού του ανθρώπου, και οι εν της μνημείς, αυτοί που είναι στα μνήματα, θα σηκωθούν και θα αναστηθούν». Ώστε εκείνο το όραμα του Ιεζεκίλ ιστορικά αναφέρεται στον Ισραήλ, στην πραγματικότητα όμως, στο βάθος, στο φόντο της μεγάλης προφητείας, αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Ορθότατα λοιπόν η Εκκλησία μας το τοποθέτησε στον όρθρο του Μεγάλου, τοποθέτησε την προφητεία να πει στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου. Και το κλειδί είναι εδώ. Η ίδια φρασιολογία που χρησιμοποιεί από εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής. Παρακαλώ, αυτά που ακούτε σας παρηγορούν? Αυτή είναι η παρηγορία των πιστών. Η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών. Σας παρηγορούν? Ειλικρινά σας λέγω, αν σας αφήνουν αυτά χωρίς να έχετε μέσα σας ένα τράνταγμα, τότε θα σας έλεγα ότι μη κάθεστε να ακούτε πια τίποτα. Μη κάθεστε. Ο σκοπός αυτών είναι μέσα μας να γεννηθεί η έκπληξη και η παρηγορία. Αυτή η αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας την Ανάσταση των νεκρών. Ωστόσο, του ότι αναισθήθησαν οι δύο προφήτες είναι η απάντηση εις αυτόν τον άνισον αγώνα του Αντιχρίστου εναντίον των δύο προφητών. Εδώ θα μπορούσαν οι τότε πιστοί να πούν: «Πράγματι ο Χριστός
είναι η ζωή και η ανάσταση. Αληθινός ο Χριστός. Όλα αυτά όμως, το ότι θα αναστηθούν οι δύο προφήτες, θα αποτελούν μια θαυμασία, ζωντανή, εποπτική εικόνα ενώπιον πιστών και απίστων. Διότι και οι πιστοί θα βλέπουν στην τηλεόραση και οι άπιστοι θα βλέπουν στην τηλεόραση, και θα είναι η ανάσταση των νεκρών, που ύστερα από λίγο θα συμβεί σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι θα έχουν πεθάνει ή από αιώνας νεκροί θα αναστηθούν. Αλλά είναι πολύ ρεαλιστική αυτή η φράση του Ιερού Ευαγγελιστού, που λέγει «και έστησαν επί τους πόδας αυτών, στάθηκαν επάνω στα πόδια τους». Ξέρουμε την αλληγορική ερμηνεία. Θα μιλήσω με τη γλώσσα του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο. Ξέρουμε την αλληγορική ερμηνεία, αλλά δεν σηκώνει η αλληγορική ερμηνεία. Όταν, αγαπητοί μου, γράφει, κι άλλοτε σας το είπα, πρόσφατα μάλιστα, γράφει η Παλαιά Διαθήκη ότι «ου έστησαν οι πόδες του Θεού, του Κυρίου, ου εκεί που έστησαν, στάθηκαν τα πόδια». Ποια πόδια? Ναι, προϋποθέτει την ενανθρώπιση. Ρεαλισμός, ρεαλισμός, εκεί που στάθηκαν τα πόδια του Θεού. Και εδώ λέγει «στάθηκαν οι προφήτες στα πόδια τους». Αυτό θα πει Ανάσταση. Αυτό θα πει Ανάσταση. Στέκομαι στα πόδια μου. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και κανόν που την Κυριακή δεν γονατίζουμε και δεν κάνουμε μετάνοιες, για να εκφράσουμε την Ανάσταση των νεκρών κατά ρεαλιστικών τρόπων και όχι αλληγορικών. Και φόβος μέγας επέπεσε επί τους θεωρούντας αυτούς. Έπεσε φόβος και τρόμος σε εκείνους που τους έβλεπαν, επί τους θεωρούντας. Βλέπετε διαρκώς του θεωρούντας, αυτοί που βλέπουν, όλο η τηλεόραση μπροστά μένει. Τώρα δουλεύει η τηλεόραση. Δουλεύει η τηλεόραση. Και τότε θα πέσει μεγάλος φόβος απάνω τους. Βέβαια, ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, φοβάται για ό,τι φυσικό μπορεί να τον τρομάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή σπάζει ένα τζάμι, γίνεται μία έκρηξη, βέβαια μέσα θα τρομάξουμε. Αλλά μπορεί όμως να ξεπεράσει ο άνθρωπος των φυσικών φόβων. Εκείνο που δεν μπορεί να ξεπεράσει είναι ο υπερφυσικός φόβος. Αυτός ο υπερφυσικός φόβος κυριολεκτικά παραλύει τον άνθρωπο. Ένα μικρό παράδειγμα. Πηγαίνετε σε μία κηδεία, ακολουθούν οι συγγενείς, οι φίλοι, όλοι οι γείτονες και τα λοιπά, ο κόσμος πολλής, το φέρετρο μπροστά, και πηγαίνουμε για το νεκροταφείο. Εκεί στο νεκροταφείο μαζευτήκαμε γύρω από τον τάφο να γίνει ταφή. Βγάζουν το καπάκι για έναν τελευταίο ανασπασμό, κάπως έτσι. Και εκεί ξαφνικά βλέπουμε τον νεκρό να σηκώνεται όρθιος. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι θα κάνει ο κόσμος? Θα το πω έτσι απλό ελληνικά: όπου φύγει, φύγει. Γιατί? Τι φοβήθηκαν? Προσέξτε με, τι φοβήθηκαν? Φοβήθηκαν τον πεθαμένο, έπρεπε να χαρούν. Ο πεθαμένος αναστήθηκε. Τι φοβήθηκαν? Α, δεν φοβήθηκαν τον πεθαμένο. Φοβήθηκαν την επαφή τους με το υπερφυσικό στοιχείο. Αυτό τρομάζει. Το υπερφυσικό στοιχείο τρομάζει. Μπορεί, αγαπητοί μου, να μπει ένας κλέφτης στο σπίτι, ένας ληστής, και να ξεπεράσετε τον φόβο, να πάρετε το όπλο σας, το μαχαίρι σας, δεν ξέρω τι. Όταν εμφανιστεί ο διάβολος μέσα στο δωματιό σας, τι θα κάνετε? Θα πέσετε ξερή κάτι. Αυτός είναι ο υπερφυσικός φόβος. Έπεσε φόβος όλη τη γη όταν είδαν τους δύο προφήτας να στέκονται επάνω στα πόδια. Και ήκουσαν φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσαν αυτής: «Ανάβητε όδε». Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη και θεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Άκουσα φωνή να λέγει από τον ουρανό: είναι η φωνή του Χριστού να τους καλεί τους δύο μάρτυρας και να τους λέει: ανάβητε όδε, ανεβείτε εδώ στον ουρανό. Αυτό το «ανάβητε όδε», «ανεβείτε εδώ»,
είναι η λύση του μεγάλου δράματος της γης. Ποτέ οι άπιστοι, σας το είπα προηγουμένως, και οι άθεοι δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν σαν λύση του δράματος της γης τον ουρανό, όπως ποτέ δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ο βασιλιάς της Κρήτης, ο Μήνος, ότι ο εχμάλωτός του Δέδαλος και ο γιος του ο Ίκαρος θα φεύγαν από το λαβύρινθο με φτερά. Είναι η κάθετος διάστασης που σώζει, αφού η οριζοντία διάστασης είναι αδύνατον να λυτρώσει τον άνθρωπο. Είναι ο ουρανός. Και η άνοδος των δύο προφητών επραγματώθη πώς, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας, το δεσποτικό οχήμα τι δε θέλει. Με το δεσποτικό όχημα την θέλει. Όπως ακριβώς ένας άρχοντας να στείλει το όχημά του στο αεροδρόμιο να υποδεχθεί και να παραλάβει έναν επίσημο επισκέπτη. Πράγματι, η νεφέλεια, αγαπητοί μου, είναι το δεσποτικό όχημα που αποστέλλεται να παραλάβει τους δύο προφήτες. Εδώ υπενθυμίζεται η ανάληψη του Χριστού, που όπως θα ενθυμίσετε από τις πράξεις στο πρώτο κεφάλαιο στο 29, νεφέλη υπέλαβε αυτόν, τον πήρε νεφέλη και επήγε στον ουρανό. Η νεφέλη αυτή όμως δεν είναι νεφέλη αποτελουμένη από σταγονίδια, όπως ένα γνωστό μας σύννεφο. Είναι Θεία Δόξα. Ακόμα υπενθυμίζεται εκείνο που λέγει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος, 4,16, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα οι μνης, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι που θα έχουμε μείνει, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, μαζί με αυτούς που θα έχουν αναστηθεί θα αρπαχθούμε εν νεφέλες. Εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, για να προϋπαντήσουμε τον Κύριον, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα, και έτσι θα είμεθα πάντοτε μαζί με τον Κύριον. Πολλοί χριστιανοί που σήμερα απιστούν, όπως οι χριστιανοί απιστούν στην Ανάσταση των νεκρών, αφού απιστούν στην Ανάσταση του Χριστού, σου λέει Χριστός Ανέστη, έχει κόκκινα αυγά, πάει στην Ανάσταση, κρατάει λαμπάδα. Απιστεί στην Ανάσταση του Χριστού. Φοβερό πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, το είπα, αλλά και στις συνέπειες της Αναστάσεως του Χριστού, που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιον και το κήρυγμα ημών. Τι κάνουμε, τι είναι ο χριστιανισμός, εάν δεν είναι η Ανάσταση των νεκρών? Πολλοί λοιπόν πιστοί, μάλλον χριστιανοί, άπιστοι, που δεν θα πιστεύουν στην Ανάσταση και στην ανάληψη του Χριστού και δυνάμει αυτών στην Ανάσταση και ανάληψη των νεκρών, θα έχουν μια τελευταία μαρτυρία βλέποντας την Ανάσταση των δύο προφητών. Τι θα πράξουν όμως τότε αυτοί? Ίσως πιστεύσουν, όπως δείχνει και ο επόμενος στίχος που θα δούμε παρακάτω. Ωστόσο μας κάνει εντύπωση η κατ' επανάληψη σημείωση της στάσεως των εχθρών των δύο προφητών. Ποια είναι? Και εθεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και τους είδαν οι εχθροί των. Αυτό το εθεώρησαν, εθεώρουν, έβλεπαν συνεχώς. Όπως σας εξήγησα, θα το πω άλλη μια φορά και τελευταία, όλα αυτά θα βλέπονται παγκοσμίως από την τηλεόραση. Και εν εκείνη τη ώρα έγινε το σεισμός μέγας, και το δέκατον της πόλεως έπεσε, και απεκτάνθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007, και οι λοιποί έμφοβοι εγένοντο και έδωκαν δόξα το Θεό του ουρανού. Κατά τον χρόνο της Αναστάσεως των δύο προφητών και ανερχομένων στον ουρανό, η στη γη θα επισυμβαίνει μέγα σεισμός. Ο σεισμός αυτός θα είναι, φαίνεται, μόνον εις την πόλη Ιερουσαλήμ.
Επ' αυτού γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας: ίσως και αισθητός τότε ταύτα γεννήσεται. Ίσως να είναι πραγματικός σεισμός, αληθινός σεισμός, όχι δηλαδή κατά μεταφορά. Πάντως βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ κάτι καταπληκτικό. Προσέξτε και θα δείτε κατά πόσο μπορούμε να παίρνουμε μερικά πράγματα αισθητά ή αλληγορικά. Οι δύο προφήτε πέθαναν, αναισθήθησαν και γίνεται σεισμός. Ο Χριστός, όταν παρέδεκε το πνεύμα, ώρα 3 το μεσημέρι, επί του Σταυρού, έγινε σεισμός μέγας. Και όταν αναισθήθη, έγινε πάλι σεισμός μέγας, μόνο που ήταν τοπικός. Και ο σεισμός αυτός ήταν από την παρουσία του Αγγέλου, δεν ήταν σεισμός, δεν ήταν ο Εγγέλαδος. Ήταν ο άγγελος που κατέβηκε και πέταξε την πέτρα και έγινε ο σεισμός για να τρομάξουν οι στρατιώτες, να γίνουν κίτρινοι σαν το φλουρί. Είπαμε, η επαφή με την μεταφυσική, την υπερφυσική πραγματικότητα, και να το βάλουν στα πόδια οι στρατιώτες και να αναγγείλουν την Ανάσταση του Χριστού. Σεισμός λοιπόν έγινε και με τον θάνατο και με την Ανάσταση του Χριστού. Σεισμός τώρα γίνεται με την Ανάσταση των δύο προφητών. Να γιατί πιθανώς είναι να είναι αισθητός ο σεισμός αυτός. Με την εξής όμως διαφορά, ότι στην περίπτωση της πόλεως Ιερουσαλήμ τότε στους δύο προφήτες, το 1/10 της πόλεως θα πέσει από τα οικίματα, θα γκρεμιστούν, ενώ στην εποχή του Χριστού δεν εγκρεμίσει τίποτα, και θα σκοτωθούν 7.000 άνθρωποι. Τώρα το 1/10 και το 7.000, εάν αυτά δεν είναι πραγματική αριθμή αλλά συμβολική, αυτό ίσως. Αλλά ταυτοχρόνως είναι δύο πράγματα ο σεισμός αυτός. Το πρώτο, ότι θα είναι μία επιβεβαίωση του ουρανού ότι οι προφήτοι ήταν από τον Θεό, ότι ο Αντίχριστος είναι ψεύτικος. Και το δεύτερο, με το σεισμό η τιμωρία εκείνων οι οποίοι δεν είχαν πιστέψει. Οι υπόλοιποι κάτοικοι τι θα κάνουν? Θα φοβηθούν και θα δοξάσουν τον Θεό. Αλλά είναι μία δοξολογία αναγκαστική. Όπως τότε ο εκατόνταρχος στην εποχή της Σταυρώσεως του Χριστού, όταν είδε τα γενόμενα, επί της Σταυρώσεως εδόξασε τον Θεό. Άλλο τώρα ότι ο εκατόνταρχος είχε στο βάθος μια αγαθή προαίρεση και έγινε μάρτης, χριστιανός και μάρτης ο εκατόνταρχος. Όμως, αγαπητοί μου, τότε θα δοξάσουν τον Θεό οι άνθρωποι αναγκαστικά, όχι από μετάνοια. Αυτό βλέπουμε να οδηγεί ο φόβος τους, σε αυτό βλέπουμε να οδηγεί ο φόβος τους ανθρώπους. Και συνεχίζει και κλείνει το κεφάλαιο. Όχι το κεφάλαιο ακριβώς, η παράγραφος. Η ουέ η Δευτέρα απήλθεν, η ουέ η Τρίτη ιδού έχετε ταχύ. Βέβαια ο χρόνος που κάνουμε την ανάλυση είναι βραδύς. Γι' αυτό δεν θα ενθυμίστε ίσως ότι όταν εσάλπισε ο πέμπτος, έκτος και έβδομος άγγελος, αυτά χαρακτηρίστηκαν όχι μόνο απλώς αλπίσματα πληγές, αλλά και τρεις ουές. Τρεις ουές, συγγνώμη. Στον πέμπτο άγγελο η μία ουέ, στον έκτον άγγελο η δευτέρα ουέ, και στον τρίτον άγγελο η τρίτη ουέ. Η πρώτη ουέ πέρασε, και επειδή βράδυνε πολύ η ανάλυση στην δευτέρα ουέ, επειδή ταυτοχρόνως μεσολάβησαν όχι μόνο οι ακρίδες της Αδύσου αλλά και τα δύο διαψάλματα, τώρα αγαπητοί μου λίγη η δευτέρα ουέ και μένουμε στην τρίτη ουέ, στο τρίτο αλίμονο, που θα γίνει με το σάλπισμα του εβδόμου αγγέλου. Με τη διαφορά όμως ότι ενώ βρισκόμεθα τώρα στο 11ο κεφάλαιο, ουσιαστικά η πληγή αρχίζει από το 13ο κεφάλαιο. Μεσολαβούν σπουδαία θέματα που αποτελούν το κέντρο του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Μη λείψει κανείς. Μεσολαβούν η γυναίκα με το παιδίον,
που την κυνηγάει ο δράκον από πίσω. Η πάλι του αρχαγγέλου Μιχαήλ με τον δράκοντα εις των ουρανών, ο υπουράνιος αντίλαλος του θριάμβου των ουρανών, η δίωξη της γυναικός υπό του δράκοντος, αφού το παιδί της υρπάγει στον ουρανό και αυτή κατέφυγε εις την έρημον, και η εμφάνιση του θηρίου που έρχεται από την θάλασσα στο 13ο κεφάλαιο, που είναι ο Αντίχριστος. Βρισκόμεθα λοιπόν, αγαπητοί, όπως βλέπετε, εις τον πυρήνα, εις το κεντρικό μέρος πλέον του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.